ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε Shane Haul, γιατί κοιτάξτε τι έχω εδώ. Μια τεράστια σακούλα Shane. Και δεν είναι μόνο αυτή, μου είχε έρθει άλλη μία στις πρώτες 11 μέρες που είχα κάνει την παραγγελία, η οποία είχε μέσα 2 μαγιουδάκια και 2 μπλουζίτσες. Οπότε πάμε να σας δείξω για αρχή αυτά που είχε η πρώτη σακουλίτσα. Επειδή όμως μου είχε έρθει, όπως σας είπα, στις αρχές της παραγγελίας μου, τσακ, τα είχα βάλει για πλύσιμο και ήταν στα σιδέρωτα, οπότε θα τα δείτε λίγο τσαλακωμένα. Η πρώτη μπλουζίτσα είναι αυτή εδώ. Είναι πάρα πολύ καλό το ύφασμά της, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να το δούμε και φορεμένο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει που έχει εδώ τα κυματάκια. Είναι λεπτούλα, δεν θα ζεσταίνουμε το καλοκαιράκι. Και έχει και εδώ αυτά εδώ που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και τα έχει και στο μανικάκι. Και μετά θα συνεχίσω με αυτή εδώ την μπλουζίτσα που όταν την είδα έπαθα σοκ. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Πάμε να τη δούμε και φορεμένη, να μου πείτε άμα σας αρέσει. Έχει εδώ φούσκωτα μανικάκια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Γενικά σε αυτό το στυλ μπλούζας μου αρέσει πολύ. Είναι έτσι πολύ κομψό. Και πάμε και από κοντά. Εδώ πέρα είναι έτσι. Και εδώ στενεύει. Και από πίσω κάνει αυτό εδώ το θεϊκό στην πλατούλα μου. Απλά έχει πάρα πολύ μακρύ κορδόνι. Και δεν ξέρω, ίσως να το κόψω λιγάκι. Να το εφαρμόσω στο δικό μου σώμα. Γιατί είναι πολύ μακρύ και δεν χρειάζεται να είναι τόσο. Και μετά είχα πάρει και αυτό εδώ το μαγιουδάκι σε μπλε χρώμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το υφασμά του. Φαίνεται αρκετά καλό και οι ραφές είναι φανταστικές, οπότε είμαι αρκετά ενθουσιασμένη. Και το πήρα το ίδιο και σε πορτοκαλί. Μου κάθεται πάρα πολύ ωραία, το έχω δοκιμάσει, τα έχω βάλει και να τα πλύνω κιόλας. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είμαι ενθουσιασμένη πραγματικά για τη συγκεκριμένη αγορά. Και πήρα και σετάκι και από πάνω και 2 μαγιό ξεχωριστά. Θα σας τα δείξω τώρα με τη δεύτερη σακουλίτσα. Οπότε αφήνω εδώ τα μαγιουδάκια. Ήμουνα στη δουλειά και μου έρχεται μήνυμα ότι ήρθε το δέμο μου σπίτι και μόλις έρχομαι σπίτι μπαίνω για μπάνιο και έκατσα κατευθείαν να σας δείξω τι έχω αγοράσει, γιατί έχω φουλ αγωνία και ήθελα πάρα πολύ να τα δούμε μαζί. Οπότε πάμε να ρίξω τη σακούλα. Κοιτάξτε πόσα έχω πάρει, πάρα πολλά πράγματα, αλήθεια είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Το δέμο μου κόστιζε 200 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες, αλλά είχα έκπτωση από το Shane, 50 ευρώ πλην. Οπότε πλήρωσα 150 ευρώ μόνο και πάμε να σας δείξω τι έχω πάρει. Για αρχή έπιασα αυτό εδώ πέρα, πήρα αυτό εδώ το βραχιολάκι για το ρολόι μου. Λοιπόν, και πάμε να βάλω το mauve. Έχω πάρει και άλλο χρώμα, θα σας το δείξω μέσα σε όλα. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Να το. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Και είναι σαν αληθινό, δεν είναι. Πω, εντάξει. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Όλο και το πλαστικό του και το κουμπωμά του, πολύ ασφαλές. Όπως και το αυθεντικό. Πραγματικά είναι όπως το αυθεντικό. Λοιπόν, θα το κρατήσω τώρα. Το λιλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και για να μην χρονοτριβώ, γιατί έχω και 10% μπαταρία, παρόλο που την έβαλα να φορτίσω όση ώρα έκανα μπάνιο. Και συνεχίζουμε με μια θήκη που πήρα για το κινητό μου, η οποία είναι και αυτή λιλά. Έπιασα τα πρώτα λιλά πράγματα. Λοιπόν, και έχει εδώ πέρα προστατευτικό, ώστε άμα σου πέσει κάτω. Πω, σοκ, κοιτάξτε πώς ταιριάζει με το βραχιολάκι του ρολογιού. Διαφανές. Έχει και αυτό το κορδονάκι το οποίο με βολεύει πάρα πολύ όταν κάνω vlog ή όταν είμαι στην παραλία και σε ταξίδια. Πάμε να τη δοκιμάσουμε. Α, έλα ρε εσύ. Είναι πάρα πολύ καλή. Παιδιά, είναι τέλεια. Έχει πραγματικά προστατεύει full. Κοιτάξτε και μόνοι σας. Όπου μισώ να κλείσω την οθόνη. Λοιπόν, εδώ εξέχει το πλαστικό και από πίσω και προστατεύει πάρα πολύ καλά την οθόνη. Αυτός ήταν και ο σκοπός κιόλας. Ήθελα να πάρω μία θήκη η οποία να προστατεύει πολύ καλά την οθόνη, πέρα από αυτήν που έχω που μου αρέσει και την αγαπώ.
Το μόνο αρνητικό που έχει είναι ότι εδώ, αν το δείτε κι εσείς, μου κάνει ένα σαν κενάκι. Λογικά μπορεί να στρώσει αυτό με τον καιρό. Μάλλον κάποιος το είχε χρησιμοποιήσει σε μεγαλύτερο κινητό και δεν του έκανε, δεν ξέρω. Και είχε αλλάχτη και μου είναι λίγο έτσι φουσκωμένο, αλλά δεν με πειράζει καθόλου γιατί θα στρώσει στάνταρ. Πόπο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τη συγκεκριμένη θήκη. Και για να μην πολυλογώ πολύ, το αφήνω στην άκρη και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα πραγματάκια. Λοιπόν, αυτό εδώ, μόλις το είδα, ξετρελάθηκα. Και αυτήν εδώ την μπλουζίτσα, η οποία είναι και για μαγιό, από ό,τι είδα στο Shane. Αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσω για μαγιό, γιατί δεν θέλω να μου χαλάσει, επειδή έχει εδώ τις περλίτσες και αυτά και ίσως με το θαλασσινό νερό αυτά να κοπούνε. Οπότε θα το φοράω μόνο για μπλούζα. Τέλειο, από τα αγαπημένα μου, πραγματικά. Και για μαγιό και για βόλτα, σε μπαράκι, σε μπιτσόμπορο, θάλασσα και αυτά, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το συγκεκριμένο μαγιουδάκι, θα έλεγα. Πάρα πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ασφαλές το νιώθω. Θα βάζουμε και αυτό στην άκρη και συνεχίζουμε με κάτι αυτοκολλητάκια νυχιού. Απλά δεν θυμάμαι, ήταν τατουάζ. Εγώ θα ήθελα να ήταν αυτοκόλλητα νερού, αλλά και αυτοκόλλητα κανονικά να είναι, δεν μας πειράζει. Είναι έτσι, έχει πάρα πολλές καρτελίτσες. Έχει 4 καρτέλες κάπου εκεί. Το βάζω και αυτό στην άκρη και συνεχίζουμε με αυτό το κουτάκι, το οποίο δεν ξέρω τι περιέχει μέσα. Πάμε να το ανοίξουμε για να μάθουμε. Πάμε πιο γρήγορα γιατί έχω 7%. Α! Το είχα ξεχάσει! Ότι το είχα αγοράσει αυτό! Κοιτάξτε πόσο τέλειο είναι! Λοιπόν, είχα πάρει αυτήν εδώ την κορώνα για τα νύχια, επειδή είμαι τεχνήτρια νυχιών, για να κουμπάω το πινέλο μου και να βάζω και το ακριλικό, το υγρό του ακριλικού μέσα, άμα θέλω, γιατί έχει πολύ χώρο. Το περίμενα πιο μικρό. Έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Πραγματικά είναι τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και κυρίως για το πινέλο, γιατί το βάζεις εδώ κατευθείαν και δεν σου πέφτει κάτω. Ξέρετε, όσες είστε τεχνίτριες, βολεύει πάρα πολύ μια τέτοια κορονίτσα για το πινέλο. Τρελαίνομαι, έχω πάθει σοκ, την λάτρεψα. Πραγματικά την αγαπώ. Και πολύ καλά συσκευασμένη, ούτε σπασμένη. Μπράβο στο Shane. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και ευχαριστημένη και από τις δύο παραγγελίες που έχω κάνει. Και πάμε να ανοίξουμε και αυτήν εδώ την τσιμπίδα, η οποία είναι για τα αυτοκόλλητα νερού, για αυτό το λόγο την πήρα, για να μπορώ να τα πιάνω και να τα κολλάω πάνω στα νυχάκια. Μισό γιατί δεν ανοίγει. Ωραία. Λοιπόν, νάτι, η τσιμπίδα μας. Α, πολύ ωραία. Είναι έτσι. Νάτι. Και είναι εδώ, τακ τακ. Για τα αυτοκόλλητα νερού την πήρα εγώ. Τώρα νομίζω έχει και άλλες χρήσεις. Και για βλεφαρίδες μπορεί να κάνει συγκεκριμένη τσιμπίδα. Λοιπόν, τη βάζω και αυτή στην άκρη. Πάρα πολύ καλή τσιμπίδα και αυτή. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω αρχωθεί τώρα, γι' αυτό μιλάω γρήγορα, επειδή η μπαταρία μου έχει 5% η κάμερα. Και τώρα πάμε σιγά σιγά στα ρούχα. Στα ρούχα. Λοιπόν, κάτσε να το δω κι εγώ. Αχου, πολύ μεγάλο είναι. Όχι ρε φίλε, μην πεις ότι θα μου κάνει. Τι νούμερο το πήρα? Δεν το πήρα medium. 38, 38 φορά, γιατί είναι τόσο μεγάλο. Medium το έχω πάρει. Βλακία έχω κάνει, ε. Μπορεί και όχι, small. Α, μου κάνει καλά στη μέση. Πρέπει να το δοκιμάσω. Να το, είναι τέλειο, μου αρέσει αρκετά. Πάμε να το δούμε και φορεμένο, γιατί αυτό είναι που μετράει στα ρούχα. Να δούμε πώς μας κάθονται και πώς μας είναι φορεμένα. Εμφανισιακά όμως μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Το σορτσάκι μου αρέσει αρκετά. Απλά έπρεπε να το είχα πάρει σε small, γιατί το medium μου είναι αρκετά μεγάλο. Ίσως να πάω να το φτιάξω σε μία μοδίστρα
για να μην μου είναι τόσο μεγάλο στη μέση, γιατί η αλήθεια είναι ότι επιπλέω λιγάκι και δεν ξέρω αν θα φαίνεται ωραίο να βλέπετε. Δεν μου κάθεται και πολύ καλά. Εδώ εντάξει είναι, στη μέση έχουμε το πρόβλημα. Και συνεχίζω πάλι με αυτοκολλητάκια. Αυτά παίζει να είναι αυτοκόλλητα νερού. Ναι. Είναι αυτά εδώ. Είναι πάρα πολλά οι σκαρτελίτσες. Παιδιά, έχω 3%, έχω πάθει έμφραγμα αυτή τη στιγμή. Εγκεφαλικό, δεν θέλω να κλείσει η κάμερα, θέλω να σας τα δείξω όλα. Με τον ενθουσιασμό μου που τα είδα για πρώτη φορά. Ναι, λοιπόν, αυτοκόλλητα νερού είναι αυτά. Πάμε να τα δούμε. Είναι ένα, είναι αυτό. Δεύτερο. Τρίτο. Τέταρτο. Α, πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσει. Πέμπτο, πρέπει να δείτε το επόμενο. Έχω πάθει σοκ. Κυρίως τα φλαμίγκο μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι τέλεια, έχω ξετραλωθεί. Πάμε σε λουλουδάκια. Μετά έχει και άλλα έτσι μαύρα φύλλα, οπότε τα προσπερνάω. Α, και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικώς, παιδιά, έχει πάρα πολλά. Δεν θα κάτσω να σας τα δείξω όλα αυτά που έχει. Πάρτε εδώ ένα spoil, να τα. Είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τα βάζω στην άκρη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θα τα δοκιμάσω. Έχει και με ουρανία τόξα, ρε εσύ. Εντάξει, έχω ξετρελαθεί. Πω, εντάξει. Παίζει να είναι τέλεια αυτά. Θα βάλω στα νύχια μου, στάνταρ. Ή... πέφτουνε κάτω. Είναι τόσο πολλά που δεν μπορώ να τα πιάσω, αλήθεια. Λοιπόν, τα βάζω στην άκρη, γιατί μου πέφτουνε και δεν μπορώ. Και πάμε να σας δείξω και τα υπόλοιπα πράγματα που έχω πάρει. Λοιπόν, μετά πήρα άλλο ένα τέτοιο λουράκι σε ροζ, όπως το βλέπετε από εδώ. Είναι το ίδιο με το λιλά, οπότε το βάζω στην άκρη. Είναι ακριβώς το ίδιο σε άλλο χρωματάκι. Και μετά συνεχίζουμε με κάτι καταπληκτικά πινελάκια που είδα και διάβασα και τα σχόλια. Και ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Οπότε γι' αυτό και τα πήρα, για να τα δοκιμάσω κι εγώ. Είναι, λοιπόν, 12 πινελάκια για blending και σκιές στα ματάκια. Είναι όλα παρόμοια, γιατί κυρίως εγώ αυτά ήθελα. Οπότε γι' αυτό και διάλεξα αυτό το συγκεκριμένο σετάκι. Και ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Πάμε να ανοίξουμε ένα για να δούμε την τρίχα που έχουν. Α, οκ. Άνοιξα ένα flat. Μισό να ανοίξω ένα άλλο. Να, θα ανοίξω αυτό. Ναι ρε, πολύ ωραίο είναι. Ναι, μ' αρέσει. Συνθετική τρίχα βέβαια, αλλά εντάξει, είναι αρκετά καλό. Θα το δοκιμάσω οπωσδήποτε και θα σας πω τη γνώμη μου. Κλείνει η κάμερά μου. Θέλετε να συνεχίσω με το κινητό μου, γιατί μέχρι να φορτίσει η κάμερα θα μας πάρει πολλή ώρα και θέλω πραγματικά πάρα πολύ να σας τα δείξω. Λοιπόν, παιδιά, ναι, θα σας κάνω με την κάμερα τώρα, με το κινητό μου. Λοιπόν, ναι. Κλείνω την κάμερα και συνεχίζω με το τηλέφωνό μου. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο, πώς να το πω, όσο πιο focus στην κάμερα του κινητού, γιατί τραβάω και με το τηλέφωνο. Συνεχίσουμε σε αυτά που σας έλεγα. Συγγνώμη που θα σας τραβήξω από εδώ. Ειλικρινά είμαι τόσο ενθουσιασμένη που δεν θέλω να βάλω την κάμερα να φορτίσει και να περιμένω μία ώρα για να σας τα δείξω. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Μετά έχω πάρει εδώ πέρα, πώς τα λένε αυτά, foil για νυχάκια πάλι. Λοιπόν, είναι σε αυτό το κουτάκι και όταν το ανοίγουμε, μισό λεπτάκι, γιατί το έχω ξανανοίξει, μισό, να το ανοίξω. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Οκ. Α, αχ, αμάν. Γλιστράνε όλα αυτά, γιατί είναι έτσι γυαλιστερά και πώς το λένε τώρα αυτό το υλικό και μου γλιστράει. Ωραία, τέλεια. Κυρίως καλοκαιρινά χρώματα πήρα και καλοκαιρινά σχέδια. Είχε πάρα πολλά, γι' αυτό και ήμουνα σε δίλημα να σας πω την αλήθεια, δεν ήξερα ποιο να πάρω. Οπότε κατέληξα σε αυτό που είναι έτσι πιο καλοκαιρινά σχεδιάκια. Θα σας το δείξω έτσι, να τα. Έχει αυτό εδώ που έχω τρελαθεί, μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και αυτά εδώ τα πολύχρωμα,
Γενικώς, μόνο αυτό δεν μ' αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Και αυτό κάτι με χαλάει. Όλα τα υπόλοιπα όμως μ' αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε είμαι και από αυτό ευχαριστημένη. Βέβαια πρέπει να τα δω και στην χρήση τους. Πάντα να διαβάζετε τα σχόλια για να βλέπετε τις κριτικές. Εγώ πάντα τα διαβάζω και έτσι ποτέ δεν έχω αγοράσει κάτι το οποίο να μην μου αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Ό,τι έχω πάρει είναι καλό. Τα αφήνω και αυτά στην άκρη και συνεχίζω. Λοιπόν, μετά πάμε εδώ σε κάτι φύλλα χρυσού που μόλις τώρα το είδα και έχω πάθει σοκ. Το πόσο μεγάλο είναι το κουτάκι, πραγματικά δεν το περίμενα. Εγώ νόμιζα ότι θα είναι πιο μικρά. Ελπίζω να βγουν καλά και να μην είναι... Να είναι χρήσιμα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, να το κουτάκι. Το ανοίγω. Αμάν, έλα ρε, ωραία είναι. Εντάξει, είναι μεγάλα φύλλα χρυσού, δεν είναι μικρούλια. Αλλά μπορείς και να τα κόψεις. Ελπίζω να είναι ωραία και να με βολέψουν. Πήρα αυτό το σετάκι που έχει μέσα 3 αποχρώσεις, την ασημένια, τη χρυσή που σας έδειξα και αυτό το gold, να το πω, κάτι τέτοιο. Λίγο πορτοκαλίζει, αλλά είναι αρκετά όμορφο. Είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει. Θέλω πολύ να τα χρησιμοποιήσω. Είμαι αρκετά ενθουσιασμένη να πω για όλα αυτά τα πράγματα και για τα νύχια που έχω πάρει. Στη συνέχεια πάλι έψησα κάτι για νύχια, που από χαμό γίνεται. Έχω πάρει tips, είναι πρώτη φορά που αγοράζω μέσα σε εισαγωγικά tips. Έχω πολλά χρόνια να χρησιμοποιήσω tips, λοιπόν μη πολυλογώ. Έχω πάρει tips σε διάφορα μεγέθη, τώρα αυτό είναι ένα μακρύ να το πω. Ελπίζω να είναι ωραία και να είναι εφαρμοστά στο νύχι. Φαίνονται καλά και στα σχόλια από όσο διάβασα όλες ήταν ευχαριστημένες. Οπότε αυτό είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Και το βάζω και αυτό στην άκρη. Και συνεχίζω. Και πάμε μετά στο μαγιό. Απότομα δεν αλλάξαμε πράγματα. Μήπως να σας δείξω κάτι ακόμα. Α, λοιπόν. Λοιπόν, γι' αυτό περίμενα πάρα πολύ καιρό. Από τα Χριστούγεννα, να σας πω την αλήθεια, που σας είχα κάνει ένα έτσι Σέινχολμ πάλι. Είχα δει αυτό το τέλειο δαχτυλίδι. Κοιτάξτε. Δεν είναι τέλειο. Παιδιά, το είχα δει τόσο καιρό. Το ήθελα τόσο πολύ. Είχα δει τα σχόλια που όλοι λέγανε ότι είναι καλό, δεν πρασινίζει στο χέρι, δεν σκουριάζει. Βέβαια και εγώ θα το προσέχω, δεν θα κάνω, θα πλένω το χέρι μου το δαχτυλίδι για να χαλάσει. Θα το φορώ μόνο όταν σε βόλτες και τέτοια. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Γενικώς έχω μία μανία με έτσι δράκους και φιδάκια. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, πραγματικά. Θα μείνω με το δαχτυλίδι. Αλήθεια, θα μείνω με το δαχτυλίδι. Λοιπόν, πού ήμουνα. Λοιπόν, και συνεχίζω με ρούχα πάλι. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από τα πράγματα με τα νύχια. Δεν θυμάμαι τώρα αν έχω πάρει κι άλλα. Πήρα αυτό εδώ το μαγιουδάκι, το οποίο βρωμάει και θα το πλύνω οπωσδήποτε. Πραγματικά βρωμάει, παιδιά. Ζέχνει. Αυτό είναι το θέμα με τα ρούχα από αποθήκες. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, και το τέριξα με αυτό εδώ το μπλε μαγιουδάκι. Κοιτάξτε πόσο πολύ ταιριάζει. Όχι, πείτε μου, δεν είναι τέλειο. Λοιπόν, έχει αυτά τα κυματιστά, όπως τα έχει και στο μανικάκι. Πάρα πολύ ωραίο μου φαίνεται. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με αυτό εδώ το σουτάκι που πήρα, το οποίο είναι σε αυτό εδώ το χρώμα, το οποίο έχω πάθει σοκ το τελευταίο τρίμηνο, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί. Έχει αρχίσει να μου αρέσει πάρα πολύ το καφέ. Το βλέπω λίγο σιθρού. Ελπίζω να μην είναι τόσο. Με ένα ισόρροχο του δύο χρώματος πιστεύω θα είναι εντάξει. Είναι ελαστικό. Γενικώς να κοιτάτε τις ραφές και άμα το ρούχαλάκι έχει κάτι. Πάμε να το βάλουμε κιόλας για να δούμε πώς μου κάθεται. Λοιπόν, και αυτό το σωτάκι το είδα, ξετρελάθηκα. Μου άρεσε πάρα πολύ και πριν που σας έλεγα ότι μου αρέσει πολύ το χρώμα του και όλα αυτά,
Πάλι μου είναι μεγάλο ρε παιδιά, ή εγώ το βλέπω μεγάλο. Το βλέπετε κι εσείς μεγάλο? Εδώ είναι πολύ φαρδί, εκτός αν εγώ εάν δεν τα έχω συνηθίσει τόσο. Δηλαδή μου έμπαινε και το small. Έτσι νιώθω, ότι μου έμπαινε και το small. Δηλαδή έχει χώρο και αυτό, αρκετά ελαστικό. Θα μπορούσα να είχα πάρει small. Δεν ξέρω εάν μου κάθεται ωραία. Πολύ σακουλιάζει πάνω μου. Τώρα μπορεί να είναι ιδέα μου. Μπορεί να είναι το στυλ του. Να είναι έτσι, να φαίνεται σαν φούστα. Και να... τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ νιώθω ότι με παχαίνει το συγκεκριμένο σετάκι. Δεν μου αρέσει. Λοιπόν. Και μετά πηγαίνουμε... τι είναι αυτό? Αυτό δεν το θυμάμαι. Α, ναι. Θυμήθηκα. Λοιπόν, έχω πάρει αυτό εδώ το σουτιέν, το οποίο ειλικρινά, να σας πω την αλήθεια μου, δεν μου φαίνεται καλό. Είναι ψεύτικο, φαίνεται, κάνει μπαμ. Δεν είμαι ενθουσιασμένη από αυτό το υλικό, αλλά για ώρα ανάγκης τώρα θα το χρησιμοποιήσω. Είναι έτσι, στράπλες να το πω, για να... μπορείς να φοράς φορέματα τα οποία δεν θέλεις να φαίνεται το σουτιέν και είναι όλο διάφανο το από πίσω, οπότε νιώθεις πιο άνετα. Θα το δοκιμάσω και αυτό και θα σας πω τη γνώμη μου. Αν και δεν μου φαίνεται καλής ποιότητας, θα χαλάσει πολύ γρήγορα και οι ραφές δεν μου φαίνεται καλές. Λοιπόν, το βάζω στην άκρη, βάζω ένα 7 στα 10 σε αυτό. Και συνεχίζουμε με ρουχαλάκια. Πήρα πολλές άσπρες μπλουζίτσες, γιατί τώρα το καλοκαίρι κυρίως άσπρο φοράω, γιατί τα μαύρα σε ζεσταίνουνε. Αχ, πολύ ωραία. Γενικώς τα ρούχα τους, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας τα περισσότερα. Ό,τι έχω πάρει μέχρι στιγμής, δηλαδή, και έχω πιάσει τα χέρια μου, μου αρέσει. Λοιπόν, μετά πήρα αυτήν εδώ την μπλουζίτσα, η οποία έχει γιακά και έχει αυτό εδώ το καταπληκτικό φερμουάρ που έχω τρελαθεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ να έχει φερμουάρ η μπλούζα και φαίνεται και πάρα πολύ καλό. Κοιτάξτε, ναι, φαίνεται τέλειο. Είναι και το υφασμά του πάρα πολύ ωραίο, οπότε πάμε να τη δοκιμάσουμε για αυτή. Είναι αρκετά ωραία, κάνει και αυτά εδώ τα κυματάκια στο μανίκι. Και εδώ στο τελείωμα της μπλούζας, μ' αρέσει που έχει έτσι το γιακά και έχει και αυτό εδώ το φερμουάρ. Είναι πάρα πολύ όμορφο, το υφασμά του όπως είπα και πριν είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έτσι είναι βαμβακερό, είναι πολύ καλό το υφασμά και είμαι ενθουσιασμένη. Και στη συνέχεια έχω πάρει αυτό εδώ το σορτσάκι, το οποίο είναι έτσι πιο αθλητικό, να είσαι πιο χαλαρά βρε παιδάκι μου, βερμουδίτσα. Είναι μαύρη, έχει και κορδονάκι. Πάμε να το δούμε φορεμένο. Μου κάθεται τέλεια. Μου κάθεται πάρα πολύ καλά. Άμα το δείτε κι εσείς, δεν ξέρω γιατί τα άλλα τρία δεν μου κάθονται καλά. Τέλος πάντων, υγεία. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο. Και άνετο. Για καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει. Έχει και λάστιχο και εδώ το δένεις. Πολύ ωραίο, μου αρέσει. Συνεχίζω με... έχουμε αυτό εδώ το κολάν, τσακ, το οποίο είναι και αυτό έτσι αθλητικό, έχει λάστιχο στη μέση, οι ραφές του φαίνονται τέλειες, το πήρα σε μπλε χρώμα, είχε πάρα πολλά χρώματα, τα πάντα όλα, είχα πάθει σοκ, νομίζω πήρα άλλο ένα ή το έχω βάλει στη λίστα να το πάρω, δεν θυμάμαι, τώρα θα δούμε στη συνέχεια, γιατί... είχα κάνει την παραγγελία πρώτη του μηνός και έχουμε 18, οπότε δεν θυμάμαι τι έχω παραγγείλει. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και αυτό φορεμένο, να δούμε πώς μου κάθεται και πώς είναι η εφαρμογή του. Το λάστιχο μου είναι εντάξει. Εμένα εδώ μου είναι φαρδί, δηλαδή κοιτάξτε πόσο ψηλά, ο φαλός μου είναι εδώ, κοιτάξτε πόσο ψηλά το έχω σηκώσει για να μου κάθεται καλά και να μην μου είναι μεγάλο εδώ. Εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Απλά την επόμενη φορά που θα αγοράσω σορτζάκι από το Shane θα τα παίρνω ένα νούμερο μικρότερα. Αν και μπορώ και να τα αλλάξω, αλλά εντάξει, θα το κρατήσω. Θα τα παίρνω ένα νούμερο μικρότερο για να μου κάθεται καλά. Τσακ, και συνεχίζουμε. Λοιπόν, και
Εδώ έχουμε πάλι μία μαύρη μπλούζα, η οποία και αυτή είναι σε παρόμοιο στυλ με την προηγούμενη, απλά είναι μακριμάνικη. Έχει και αυτή εδώ έτσι ένα κορδονάκι. Και είναι και πιο μακριά, τη βάζεις και βραδάκι άμα έχει ψύχρα και μπορείς να τη βάλεις και το χειμώνα άμα θες να πας για κανένα ποτό. Δηλαδή εγώ θα την έβαζα άνετα, επειδή έχει έτσι το μακρύ μανίκι και βολεύει αρκετά. Και αυτή το ίδιο στυλ με την προηγούμενη, μ' αρέσει πάρα πολύ. Α, τελικά πήρα δύο, πήρα και αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι πράσινο χρωματάκι. Βλέπω μια ραφή την οποία πρέπει να την κάψω οπωσδήποτε για να μην μου ξεχυλώσει και μου ανοίξει και μου χαλάσει. Λοιπόν, κρατάω για λίγο την μπλούζα για να σας δείξω και τα σορτσάκια. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη για το νούμερο. Γιατί εγώ είδα στο Shane το 38, το οποίο φοράω στη μέση, αλλά και το μαύρο σορτσάκι που σας έδειξα πριν, αλλά και αυτό το κολωνάκι μου είναι λίγο μεγάλο. Ίσως να ήθελα small και στα δύο. Και σε άλλο ένα μπλε που έχω πάρει. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, καλό είναι, δεν είναι κακό, φοριέται. Δεν είναι ότι θα μου είναι τεράστιο, δεν θα χωράω και δεν θα είναι ωραίο επάνω μου. Κάνει βέβαια εδώ λίγα κυματάκια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και συνεχίζω. Λοιπόν, τι είναι αυτό, δεν θυμάμαι. Α, okay. Εντάξει, λοιπόν, αυτή εδώ είναι μία φούστα μακριά, μαύρη, έχει και ελάστιχο στη μεσούλα, η οποία, παιδιά, έχει εδώ μία τσαχπινιά, μισό λεπτό να τη βρω, που είναι, να τη, έχει εδώ μία τσαχπινιά στο πλάι, ένα σχισηματάκι και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία, είναι σε πολύ, ρε παιδί μου, είναι σε πολύ καλό ύψος. Η φούστα είναι σοκ, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει και εδώ αυτό εδώ το σκισηματάκι, η έξαλλη παντοφλίτσα μου. Δεν έχει από την άλλη, μόνο από τη μία πλευρά έχει. Απλά επειδή είμαι λίγο κοντούλα, ίσως να χρειάζεται να το φοράω με κάτι πιο ψηλό για να φαίνονται τα πόδια μου. Επειδή είμαι κοντή και είναι και η φούστα αρκετά μακριά. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Η απόδειξη του Shane, παιδιά, κοιτάξτε πόσο μεγάλη είναι. Λοιπόν, εδώ έχω άλλη μία άσπρη μπλούζα, άλλη μία... Λοιπόν, αυτή έχει πέρλες πάνω, την βλέπω τώρα και από κοντά. Έχω ερωτευτεί τις πέρλες, παιδιά, νομίζω το καταλάβατε και πιο πριν που σας έδειξα το μαύρο μπουστάκι που το πήρα για ποτό. Αχ, έχει κι άλλες, έχει και πίσω. Εντάξει, τέλεια, 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 τέλεια. Λοιπόν, έχει περλίτσες, μ' αρέσει πάρα πολύ, έχει μόνο από μπροστά και πίσω έχει μόνο στα μανικάκια, εδώ 2-3 εδώ και 2-3 εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να τη δοκιμάσουμε. Λοιπόν, εντάξει, σοκ, η συγκεκριμένη μ' αρέσει πάρα πολύ, έχει πάνω πέρλες, δεν ξέρω αν το βλέπετε, είναι τέλεια. Τέλεια, 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 μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει εδώ και έτσι στυλ ζιβάγκο, αλλά δεν είναι πολύ ψηλά ώστε να ζεσταίνεσαι. Πολύ καλό το ύφασμα της μπλούζας. Συνεχίζουμε με το μαγιό που έχω κάνει σετ, με το πορτοκαλί μαγιό το από κάτω που σας έδειξα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και πώς είναι το χρώμα. Λοιπόν, okay. Αχ, γενικώς μου αρέσουν τα μαγιό με τους κρίκους. Το είχατε δει και από το περσινό καλοκαίρι που είχα πάρει πάλι έτσι ένα μαγιό με κρίκο από μπροστά από ένα άλλο κατάστημα, όχι από το Shane, το οποίο με βόλεψε πάρα πολύ και ελπίζω να με βολέψει και αυτό. Φυσικά και θα βγάλω από μέσα αυτό το... πώς τα λένε μωρέ, αυτά εδώ πέρα τέλος πάντων, το οποίο, τα οποία είναι για το στήθος, δεν με βολεύει καθόλου. Δεν θα φαίνεται καιρό, είμαι 100% σίγουρη. Και στο προηγούμενο που είχα πάρει πέρυσι, όχι από σένα, από ένα άλλο μαγαζί, τα έβγαλα αυτά τα εσωτερικά που έχει, γιατί δεν μου καθόντουσαν καλά. Λοιπόν, μ' αρέσει, αλλά δυστυχώς, δυστυχώς πραγματικά, το κούπομα που έχει πίσω δεν είναι ασφαλείας.
Με το που κάνεις ένα έτσι έχει φύγει, δεν κάνει καν κλακ να νιώσεις ότι κουμπώνει έστω για προστασία ρε παιδάκι μου. Θα το πάω σε μία μοδίστρα να μου αλλάξει το κούμπωμα και θα είμαι εντάξει. Έβγαλα και αυτά που είχε μέσα τα αφρολεξιάνια και είναι πάρα πολύ όμορφο και κάθεται πάρα πολύ ωραία. Και τέλος έχουμε άλλα τρία πραγματάκια. Τα δύο είναι μία φρέζα η οποία είναι σε αυτό εδώ το σχηματάκι και την έχω πάρει και αυτή για τα νύχια, τη βάζουμε στην άκρη και μετά πήρα αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι για να ανοίγω τα δέματα όταν παραγγέλνω κάτι και γενικώς είναι αρκετά χρήσιμο αυτό, οπότε είναι έτσι μικρούλι, το βάζεις και έτσι μέχρι και στην τσάντα σου μπορείς να το βάλεις αυτό, βολεύει πάρα πολύ και γι' αυτό και το πήρα. Και τέλος πάμε να δούμε τα παπούτσια που έχω πάρει. Εντάξει, έχω πάθει σοκ. Δεν έχω ξανακάνει τέτοια αγορά. Γενικώς, αμάν, σε παπούτσι. Παιδιά, είναι τέλειο. Παιδιά, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Κοιτάξτε τις λεπτομέρειες αυτές που έχει. Πρώτον, μου αρέσει πάρα πολύ που είναι ψηλό. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Λοιπόν, θα το δοκιμάσω. Τέλεια, είμαι πολύ ευχαριστημένη από τα παπούτσια, πραγματικά μ' αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ που κάνει και αυτό εδώ με τις μαύρες κουκίδες και τη χρυσόσκονη που έχει. Γενικώς είναι τέλειο και μ' αρέσει που είναι και τόσο ψηλό, γι' αυτό και το πήρα. Θα κάνω και άλλη παραγγελία, να το περιμένετε. Στάνταρ, τον επόμενο μήνα θα μου έρθει και άλλη μια παραγγελία που ήδη έχω βάλει στο καλάθι και θέλω να αγοράσω κάτι φορέματα και καλοκαιρινά, γιατί τώρα θα πάω με και διακοπές και έτσι να έχουμε έτσι λίγο καλοκαιρινά ρούχα και λίγο χρώμα στη ζωή μας, ρε παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, μην γράψετε στο κανάλι μου και μην ξεχάσετε να πατήσετε και το καμπανάκι για περισσότερες ειδοποιήσεις. Και εμείς θα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε φιλάκια πολλά. Bye!